Μέλη της Χαμάς ορκίζονται εκδίκηση για το θάνατο τριών υψηλόβαθμων στελεχών της οργάνωσης. Χιλιάδες Παλαιστίνοι συμμετείχαν στην κηδεία των θυμάτων στην πόλη Ράφα. Η σωρή ήταν τυλιγμένη με τη σημαία της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Ο Μοχάμεντ Αμπού Σαμαλέχ, ο Μοχάμεντ Μπαρχούμ και ο Ραέν Αλατάρ σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, οι τρεις άνδρες είχαν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς. Στην πόλη της Γάζας, τρία μικρά παιδιά βρήκαν το θάνατο σε αεροεπιδρομή μαζί με τον πατέρα τους, που δεν κατάφερε να τα προστατέψει. Τουλάχιστον ένα ακόμα παιδί σκοτώθηκε τις τελευταίες ώρες στην πόλη Μπέιτ Λαχίγια. Η Χαμάς κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν τις πτήσεις τους από και προς το αεροδρόμιο Μπεν Κουριόν στο Τελ Αβίβ. Το Ισραήλ απάντησε πως το αεροδρόμιο είναι ασφαλές χάρη στο σιδερένιο θόλο, το αντιπυραυλικό σύστημα που αναχαιτίζει τις ρουκέτες που εκτοξεύονται από τη Γάζα.